Προβληματισμένο έω και επικριτικό εμφανίζεται ο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Καβάλα, Δημήτρη Εμανουιλίδη, σχετικά με τη στάση τη αντιπολίτευση στην ψηφοφορία του Πολυνομοσχεδίου. Υπενθυμίζεται ότι κανένα κόμμα τη αντιπολίτευση δεν έδωσε θετική ψήφο στην ψηφοφορία τη Παρασκευή, ωστόσο ο κύριο Εμανουιλίδη επισημαίνει ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι είχαν εκφραστεί υπέρ του Πολυνομοσχεδίου όταν είχε πρωτοέρθει στη Βουλή τον περασμένο Αύγουστο. Θα έλεγα ότι είναι μια πρωτοτυπία να ψηφίζουμε το μείζον και να ακυρώνουμε το Έλασον. Καθότι η συμφωνία που κλείστηκε στις 14 του Αυγούστου είχε ένα ευρύ πλαίσιο συμφωνημένων και συναποδεχθέντων από τα περισσότερα πολιτικά κόμματα. Την ίδια ώρα, ο βουλευτή του κυβερνώντο κόμματο σημειώνει ότι το πολυνομοσχέδιο μπορεί να έχει ορισμένα δύσκολα σημεία, ωστόσο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και τη διάθεση αλλά και την ικανότητα να βρει τα ισοδύναμα που θα αντιστρέψουν την κατάσταση. Αυτή η παναχώρηση δεν μπορεί να ερμηνευτεί από εμά. Αρμόδιοι είναι οι ίδιοι που υπαναχώρησαν να ερμηνεύσουν αυτή τη διαφορετική στάση. Πάντω, εκτιμώ προσωπικά ότι βρίσκονται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Ε, ίσως για λόγους εσωκοματικούς αυτό είναι δικό του θέμα Εκείνο που προέχει είναι αυτή τη στιγμή όλες οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις συναισθανόμενοι την κρισιμότητα των στιγμών να δουλέψουμε προς την κατεύθυνση της λύτρωσης της κοινωνίας Από αυτόν τον αρμαγεδόνα που έχει προκύψει